Η δραχμή θα υποτιμηθεί για να είναι ανταγωνιστικό το νέο νόμισμα. Ένα ευρώ θα αντιστοιχεί σε 528 έως 562 δραχμές. Θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των προϊόντων από 15 έως 32%. Οι καταθέσεις θα μετατραπούν σε δραχμές και θεωρείται βέβαιο ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις προϊόντων και ακρίβεια. Τα επιτόκια θα εκτιναχθούν στο 37%, με αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων και μοιραία θα ακολουθήσουν κατασχέσεις ακινήτων. Θα ζήσουμε διακοπές ρεύματος, διακοπές στη ροή του φυσικού αερίου, τα καύσιμα θα δίδονται με δελτίο. Θα χρειαστούν περικοπές δημοσίων δαπανών τουλάχιστον κατά 15 δις. Θα υπάρξουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μαζικές απολύσεις ιδιωτικών υπαλλήλων. Αλλά και όσοι θα έχουν δουλειά, οι αποδοχές τους θα είναι της εξαθλίωσης. Η ανεργία θα σκαρφαλώσει σε αδιανόητα επίπεδα. The economy which is already shrinking would shrink even more rapidly. Unemployment would go up even faster. And of course, as you brought in this new currency, what would happen is that it would be a much lower value than the previous currency, and so the all of the value of the imports that you were bringing in would shoot up, and so you'd get huge imported inflation. So not only would you have unemployment going up, you'd also have inflation going up. Ας δούμε με αριθμούς τη νέα καθημερινότητα. Η νέα δραχμή θα εισαχθεί σε κάποια ισοτιμία σε σχέση με το ευρώ, ας υποθέσουμε στην αρχική των 340,75 δραχμών. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές υποτιμήσεις της δραχμής, μπορεί να φτάσουν έως και 50 έως 60% προκειμένου να καλυφθεί το κενό ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η υποτίμηση θα εξαερώσει τους ήδη πενιχρούς μισθούς που πληρώνονται τώρα σε ευρώ. Τα 581 ευρώ θα γίνουν 261. Για τους μισθούς από τη δημόσια υπηρεσία ίσως να μην μπορούν να πληρωθούν, γιατί υπάρχει ακόμα έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Και από πού θα βρει τα λεφτά η κυβέρνηση να πληρώσει μισθούς, συντάξεις και επιδόματα? Δεν μπορεί να ανεβάσει τη φορολογία περισσότερο, γιατί η οικονομία θα πέφτει, η απόδοση της οικονομίας θα πέφτει, δηλαδή και να ανεβάσει τους συντελεστές φορολογίας, τα εισοδήματα δεν θα ανέβουν, θα πέσουν. Οι μισθοί και συντάξεις θα πέσουν οπωσδήποτε, εάν βρισκόμαστε σε υποτιμισμένο νόμισμα. Γιατί πρώτα απ' όλα, άμα κοιτάξει κανένας τι μπορεί να αγοράσει με τους μισθούς που έχει, αν πρόκειται να ανέβουν όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγουμε, γιατί βέβαια θα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά, σημαίνει ότι το επίπεδο των μισθών θα έχει πέσει στους άλλους. Μπορεί να μην έχει πέσει νομισματικά, αλλά θα έχει πέσει στην πραγματικότητα. Το ίδιο σημαίνει βεβαίως και για τις συντάξεις. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι αν η οικονομία πραγματικά πάει πάρα πολύ άσχημα, τότε θα έχουμε πρόβλημα ότι βεβαίως οι μισθοί θα λεπτωθούν ακόμη περισσότερο και ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Αν πηγαίναμε αύριο το πρωί στη δραχμή, τι θα σήμαινε αυτό για καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα? Θα είχαμε λήψεις? A few weeks down the line, you would have a shortage, and that would be quite an expected, because it's not just going out of euro, is devaluing, which makes whatever you import much more expensive than anything else that you had previously. And also, it would mean that gradually, as the drachma, if drachma is the currency, will depreciate over time, will make the imports even more expensive. And right now, in a country where you import four times more than what you export, it's quite normal to say that things would not be easy. Η αγοραστική δύναμη θα απομειωθεί δραματικά. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει κοντά στο 30%, το καλάθι της νοικοκυράς δεν θα γεμίζει ποτέ. Οι τιμές των προϊόντων, ακόμη και των βασικών αγαθών, θα φύγουν ψηλά. Με δεδομένες τις παραγωγικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι ελλείψεις θα είναι μεγάλες σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα. Όσα προϊόντα χρειάζονται εισαγόμενες πρώτες ύλες θα ακριβήνουν ίσως και 50%. Η τιμή όλων των εισαγόμενων προϊόντων θα ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω άνοδο μέχρι 50%, ας πούμε. Μετά δεν υπάρχει ξένο συνάλλαγμα για να αγοραστούν. Γι' αυτό θα υπάρχουν και μεγάλα ελλείμματα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετς και στα μεγάλα καταστήματα που πουλούν τα εισαγόμενα προϊόντα και δεν θα βρίσκουμε τι να αγοράσουμε. Και όταν βρούμε κάτι να αγοράσουμε, θα είναι και ανατιμημένο κατά 40-50%. Inflation rates would rise, certainly, because the depreciation of the new currency would push up import prices. Greeks would wake up and find that their savings in their banks had become worth far less than before. Within days, going to the petrol stations, they may find long queues to get the petrol for their cars. Banks would have long queues outside them as people panic.
tourists during the summer, wondering what on earth was going to happen to their currencies. Foreigners coming into a country, unclear what was happening. Socially, police on the streets, perhaps the army on the streets to try to keep calm. Those immediate days, we would have a government in Greece which would be handling the worst possible scenario. And no governments in that situation could be confident that they could even achieve short-term objectives day by day. Greece would be at the mercy of the international financial markets, a cruel, hard area. Κατά τη γνώμη μου, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά ορισμένα βασικά προϊόντα που θα χρειαστεί η Ελλάδα, γιατί θα γίνουν πρώτα απ' όλα πολύ ακριβά, παραδείγματος χάρη φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Κυρίως αν υπάρχει υποτίμηση της δραχμής. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα υπάρχουν δηλαδή δεν υπάρχει συνάλλαγμα, αρκετό συνάλλαγμα, ώστε να μπορέσει κανένας να τα αγοράσει αυτά. Και πολύ πιθανό η Ελλάδα η ίδια να βάλει περιορισμούς στο πόσο συνάλλαγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εισαγωγές. Και έτσι όχι μόνο θα υπάρξει το έλλειμμα, αλλά και οι τιμές θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι οι Έλληνες θα φτωχαίνουν συγχρόνως κατά αυτόν τον τρόπο. If every euro, basically, it would take a lot more drachma. Basically, it'd take twice the number of drachma at the bare minimum. And so what that would do to imports, for example, medicines, natural gas, where the price of those things would go through the roof. At the same time, then you're going to have high inflation if Greece were to leave. Ας επιχειρήσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Ένας εργαζόμενος που παίρνει σήμερα καθαρά 490 ευρώ το μήνα διαθέτει περίπου το 20,4% των χρημάτων του για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και μετακινήσεις. Και άλλο 3,9% για βασικά προϊόντα της εβδομάδας, τα απολύτως απαραίτητα. Στην Ελλάδα της δραχμής τα 490 ευρώ θα γίνουν 212 λόγω του υποτιμημένου νομίσματος. Και θα χρειάζονται πλέον σχεδόν τα μισά για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και μετακινήσεις. Κοντά στο 9% των εισοδημάτων θα πηγαίνει στο καλάθι του Σαββάτου, που θα γίνει ακριβότερο και λόγω του πληθωρισμού. Clearly there will be a large devaluation if there were a new currency. I would imagine devaluation, looking at past experience, would be at least 50%. So that itself would tend to raise the price level by up to 100%. Τα εισαγόμενα αγαθά ξαφνικά, σε μερικές μέρες, θα διπλασιαστούν στην τιμή τους ή θα τριπλασιαστούν στην τιμή τους και ξαφνικά ο απλός άνθρωπος θα βρεθεί πολύ πιο φτωχός. Δηλαδή θα χάσει το εισόδημά του κατά 50%, κατά 60%, κατά 70%, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα εάν είναι, ιδιαίτερα αν είναι χαμηλό το εισόδημα. Greeks might have to go without electricity and gas for certain periods. Imagine the situation. You would have garages, petrol stations, petrol, heating, electricity, power. In that kind of situation, for the short and the medium term, the economy would truly be on its knees. Στην Ελλάδα της δραχμής λίγοι μόνο θα κερδίσουν. Δυστυχώς οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι περισσότεροι από εμάς θα δούμε το βιωτικό μας επίπεδο να υποβαθμίζεται κι άλλο. Banks collapsed, everybody lost their deposits, people had to assault supermarkets to eat, nobody had money, credit cards didn't work, checks didn't work, and it was horrible, you know, very, very, very bad. Unemployment rose to 35%, the peso devaluated against the euro or the dollar 3 times in one day, so things costed 3 times more. Milk, the newspaper, food, a car, whatever you wanted to buy. Imagine here in Greece that tomorrow everything costs 3 times more and you earn 3 times less. Αμέσως μετά είχαμε κάτι που στην τηλεόραση ήταν καταστροφή. Δηλαδή ουρές στις τράπεζες για να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει το νόμισμα. Το ρούβλι έπεσε 6 φορές με ό,τι ήταν το περισσότερο. Το περισσότερο ήταν fixed rate, δηλαδή fixed rate στο δολάρι 6, αμέσως, πολύ γρήγορα, έγινε 30 και κάτι. Οι τιμές ανέβαιναν στα καταστήματα, σε ό,τι είδη εισαγωγής ήταν, και ήταν πάρα πολλά, γιατί η οικονομία ήταν πολύ εισαγωγική, δηλαδή εξαρτώταν πάρα πολύ από την εισαγωγή τότε. Οι τιμές άλλαζαν κάθε μέρα.
Με αποτέλεσμα για κάποια περίοδο εξαφανίστηκαν κάποια είδη εισαγωγής, κάποια ρούχα, κάποια είδη σπιτιού από τα καταστήματα. Δηλαδή, βέβαια, το πρόβλημα ήταν με τουρισμό, δηλαδή με τουρισμό ενώ ότι οι Ρώσοι έπαψαν, αφού έχασαν στο επίπεδο ζωής, έχασαν και τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό, στην Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική, μόνο σε χώρες όπως Τουρκία, που το επίπεδο ζωής ήταν συγκρίσιμο. Η επιστροφή στη δραχμή δεν θα εξαλείψει ούτε την ανεργία, ούτε την ανάγκη για πιο αιματηρή λιτότητα. There will be a further significant rise in unemployment. Currently, unemployment in Greece is very high, more than 20%, and the youth unemployment is about 50%, so every second young people cannot work. These ratios would increase further, even less people would have jobs. Also, since government revenues would also decline with the decline of the economy, further fiscal consolidation would be needed, and it would be very difficult for the government, let's say, to pay the pensions or the salaries of public servants or to pay the electricity company to lit the light in the evening in the cities and in the streets. So people would also feel a very significant deterioration of their living conditions. Μέσω πρόθεσμα, το όλο οικονομικό γίγνεσθε θα κάνει βήματα προς τα πίσω. Και επειδή η ανεργία στην Ελλάδα είναι κυρίως διαρθρωτική, δεν μπορείς με γρήγορα μέτρα, με ενέσεις, να τυθασεύσεις την ανεργία και να δημιουργήσεις χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί πραγματικά μιλάμε για διάλυση του παραγωγικού ιστού, τελείως αποδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος, του συστήματος πληρωμών, από το δημόσιο τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, από τους δανειστές, από την ευρύτερη οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. The last several years for Greece have been very difficult. If Greece were to drop out, I think they'd be looking at a more intense, if all the problems would become more intense, especially for the first several years after dropping out. Standards of living would go down. Unemployment would go up sharply. I mean, we're already talking about above 20% unemployment. I mean, could be as high as 30%, 35% unemployment in Greece. Inflation right now is not that high, but inflation would jump through the roof. We're talking about, say, double-digit inflation if Greece were to leave, because the imported cost of goods, pharmaceuticals, like just medicines alone, food, would just the price of this, anything that Greece imports, the price of would be roughly 50% increases. If there is a smooth transition, then there is a change of currency with all the implications. If it's not a smooth transition because there is hope until the last minute and then suddenly we find out that this is not going to happen because if the financial system comes to a stop, it comes abruptly. There is no indication that it will come to a stop next Wednesday, for example. It will happen like tomorrow. In that instance, if the system or if the banks cannot give out at least the basic, or if the state cannot pay pensions and salaries, then you would have a lot of people who will be dissatisfied, and it's a matter of how long that is going to last. If it is a matter of a few days or weeks, people will be patient and that will be resolved, even at a rate which is not satisfactory to the expectations of people. But if it is a total collapse of a system, which I don't think it will reach that state, I should hope not, then it might get ugly. Η επάνωδος στη δραχμή θα είναι η βίαιη επιστροφή μας σε ένα παρελθόν που οι μεγαλύτεροι θέλουν να ξεχάσουν και οι νέοι καλύτερα να μην γνωρίσουν. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων θα κατρακυλήσει σε μεταπολεμικά επίπεδα. All of these consequences would lead to that the budget revenues of the government would be even less, since the economy is going down, then less tax revenues can be collected. So the fiscal consolidation should be even speeded up, because the government would be able to spend only what it collects from taxes, because there will be no help from outside. So indeed, there will be a very, very deep economic crisis with higher unemployment and even more fiscal austerity. Αν οι βιομηχανίες ή οι ιδιώτες έχουν βάλει
τα διάφορα σπίτια τους ή την περιουσία τους ως ενέχειρο για τα δάνεια που έχουν πάρει από τις τράπεζες. Και βεβαίως δουν ότι λόγω της δραχμής και της υποτίμησης που υπάρχει, ξαφνικά αυτό που έχουν βάλει ως ενέχειρο δεν αξίζει όσο άξιζε πριν. Είναι πολύ πολύ πιθανό να χάσουν την περιουσία τους.